Συζητούμε ένα νομοσχέδιο που σύμφωνα με το σκοπό του, όπως αναφέρεται και στην εισηγητική του, στο εισηγητικό του κομμάτι, επιχειρεί να εξυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο συγκρότησης και λειτουργίας των φαρμακευτικών συλλόγων, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου αντίστοιχα, προκειμένου να εξυγχρονιστεί η νομοθεσία η οποία ισχύει από το 1928. Έτσι, όπως αναφέρεται και στην εισαγωγή του νομοσχεδίου, επιχειρείται η επίτευξη της βέλτισης λειτουργίας των φαρμακευτικών συλλόγων και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Κατά τρόπο αφενός με ένα απολύτως σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή, αφετέρου δε που να προσεδιάζει στον διφυή χαρακτήρα του ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου νοματιακής μορφής. Τώρα, προφανώς, όπως συμβαίνει πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις η νομοθεσία, η εκάστοτε νομοθεσία για οποιοδήποτε ζήτημα, τροποποιείται προκειμένου να αντιστοιχηθεί με τις συνθήκες της εκάστοτε περίοδου, της εκάστοτε εποχής, της ανάγκης της κάθε εποχής. Όμως, κατά τη γνώμη μας, σημασία έχει η ουσία, το περιεχόμενο και η κατεύθυνση αυτού του εξυγχρονισμού που αναφέρεται στην εισήγηση, στην αρχή του νομοσχεδίου. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο εξυγχρονισμός αφορά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή τους φαρμακευτικούς συλλόγους, τον Πανελλήνιο κατ' επέκταση φαρμακευτικό σύλλογο, που ουσιαστικά καλούνται τι, να ενισχύσουν, να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και να ελοπιούν την εκάστοτε κρατική πολιτική στον τομέα του φαρμάκου. Δεν είναι λοιπόν καθόλου αμεληταίο το γεγονός ότι αυτά τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οργανώνουν τους επαγγελματίες ιδιοκτήτες φαρμακείων και αποτελούν τον αναγκαίο κρίκο στην ενιαία αλυσίδα, είναι της τελικής διακίνησης, δηλαδή ο τελικός κρίκος στη διακίνηση των φαρμακευτικών εμπορευμάτων και τις φαρμακοβιομηχανίες. Και αυτά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει η εκάστοτε κρατική νομοθεσία. Επομένως, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η οργάνωση αυτών των επαγγελματιών να εντάσσεται ακριβώς και να υπηρετεί αυτόν τον σκοπό. Και ταυτόχρονα να μπορεί να ελέγχεται από το κράτος. Τώρα, ο διφυής χαρακτήρας, τόσο δυσυπόστατος χαρακτήρας στην ουσία, είναι κατά τη γνώμη μας πλασματικός. Διότι δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου να αναπτύσσονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, για παράδειγμα, μια συνδικαλιστική οργάνωση. Αυτή, στον όποιο βαθμό υπάρχει, απορροφάται ακριβώς από το χαρακτήρα και την αποστολή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ως συνεργάτη δηλαδή της εκάστοτε αστικής πολιτικής στον τομέα του φαρμάκου. Έτσι, για παράδειγμα, στους φαρμακευτικούς συλλόγους εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ιδιοκτήτες φαρμακείων, των οποίων τα συμφέροντα φυσικά δεν είναι αντίστοιχα, αφού υπάρχουν στον ίδιο φαρμακευτικό σύλλογο σχετικά μικροί ιδιοκτήτες αυτοαπασχολούμενοι φαρμακοποιοί και ιδιοκτήτες έως και 5 φαρμακείων όμως. Προς το παρόν βέβαια, γιατί αργότερα θα δούμε και μεγαλύτερες. Τώρα, αυτά λοιπόν τα φαρμακεία, οι ιδιοκτήτες περισσότερων φαρμακείων, κοινωνικά φυσικά ανήκουν στην αστική τάξη. Και μόνο αυτό λοιπόν αρκεί για να αναιρεθεί στην πράξη η έννοια της σωματιακής μορφής. Δηλαδή, αυτό το πάνω κάτω, δηλαδή των κοινών συμφερόντων ενδεχομένως, που περνάει βέβαια και μέσα από το νομοσχέδιο, ακούγεται κτλ. Φυσικά η επιφύλαξή μας στην πρώτη αυτή συνεδρίαση, σε ό,τι αφορά και την τοποθέτησή μας μέσω της ψήφου, έχει να κάνει και μια σειρά από άρθρα, στα οποία έχουμε κάποιες παρατηρήσεις να διατυπώσουμε και κάποιες επιφυλάξεις, αν θέλετε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει για τον εσωτερικό κανονισμό, όμως αυτός θα ισχύει ή όχι, ή δεν θα ισχύει με απόφαση του
περιφερειάρχη, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι ο εκάστοτε φαρμακευτικός σύλλογος, για μας είναι ένα ζήτημα. Όπως για παράδειγμα, ότι απαγορεύεται η ίδρυση οποιοδήποτε άλλο επαγγελματικού σωματείου φαρμακοποιών. Γιατί στην ουσία τι γίνεται, πρακτικά απαγορεύεται η οποιαδήποτε συνδικαλιστική οργάνωση των ελευθεροεπαγγελματιών φαρμακοποιών. Ή επίσης η πρόβλεψη για τα ζητήματα που αφορούν το σύλλογο και τα μέλη του, που δεν, για, ναι, για τα, και τα μέλη του, δεν θα συζητούνται στην γενική συνέλευση ή αν έχουν αναδειχθεί στο άλλο όργανο. Εδώ λοιπόν τι ανοίγει, κατά τη γνώμη μας, ανοίγει ο δρόμος σημαντικά ζητήματα να αποκλείονται. Για σημαντικά μάλλον, γιατί από τη συζήτηση για σημαντικά ζητήματα να αποκλείονται φαρμακοποιία ακόμα και τυπικά. Να τα συζητάνε και ιδιαίτερα αυτά για τα οποία ενδεχομένως το ίδιο το κράτος βιάζεται να υλοποιήσει και φυσικά να έχουν και αρνητικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των φαρμακοποιών. Ή αντίστοιχα ένα άλλο ζήτημα από τα άρθρα, τα σχετικά άρθρα του κομματιού αυτού του νομοσχεδίου. Προβλέπεται η γενική συνέλευση στην ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα ή προβλέπει επίσης την ηλεκτρονική ψηφοφορία για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε συλλόγους πάνω των 500 μελών ή ότι για παράδειγμα προβλέπεται στους φαρμακευτικούς συλλόγους άνω των 50 μελών οι υποψήφοι των συνδυασμών να είναι σε αριθμό όσα είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συν 3 επιπλέον, γεγονός που σημαίνει ότι θα αποκλείονται συνδυασμοί με λιγότερους υποψήφιους. Επίσης, το πρόβλημα της υποχρεωτικής μονοσταυρίας και της απαγόρευσης σε κάποιον να επιλέξει το συνδυασμό, για παράδειγμα, χωρίς σταυρό προτίμησης. Ή επίσης η πρόβλεψη για τον διορισμό Διοικητικού Συμβουλίου στον φαρμακευτικό, σε κάποιον φαρμακευτικό σύλλογο, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνου Φαρμακευτικού Συλλόγου, εάν ο οικείος, ο φαρμακευτικός σύλλογος δεν έκανε γενική συνέλευση ή δεν ψήφισε ο απαιτούμενος αριθμός των μελών του. Αντίστοιχα, σε κάποια άλλα άρθρα που καθορίζονται αντιπρόσωποι των φαρμακευτικών συλλόγων με διαβάθμιση των αριθμών τους ανάλογα με τον αριθμό των μελών των φαρμακευτικών συλλόγων και οι οποίοι θα εκλέγονται ανεξάρτητα με τον αριθμό των ψηφισάντων. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ένας σύλλογος έχει 100 μέλη και ψηφίσουν 30, ας πούμε, ό,τι και όποιοι, όσο και όσοι και να ψηφίσουν, θα εκλεγούν 2 αντιπρόσωποι. Ή σύλλογος, ας πούμε, με 1000 μέλη, που θα ψηφίσουν 100, για παράδειγμα, 100, εκλέγει 11 αντιπροσώπους, όπως υπάρχει και σχετική πρόβλεψη στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου. Και ένα άλλο ζήτημα. Βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία και στις επιτροπές τις επόμενες και επί των άρθρων να τοποθετηθούμε, αλλά να ακούσουμε και τις αιτιάσεις του Υπουργού και των φορέων, αν θέλετε, για τους πόρους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι οποίοι δεν θα προέρχονται από τους πόρους των φαρμακευτικών συλλόγων, οι οποίοι εισπράττουν συμμετοχή από τα μέλη τους, αλλά απευθείας από τους φαρμακοποιούς με παρακράτηση 0,4% από της χωρητικής πώλησης, που θα αφαιρείται από το ποσοστό κέρδους τους. Και φυσικά η ένστασή μας, αν θέλετε, η διαφωνία μας, η επιφύλαξή μας είναι στις προβλέψεις για το Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών, που κατά τη γνώμη μας πρόκειται για ένα φορέα, που η πρόβλεψη δηλαδή για ένα φορέα επεξεργασίας, επιστημονικής στήριξης και υλοποίησης όλων των αντιδραστικών κατευθύνσεων. Τόσο των κυβερνήσεων, της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά πρόκειται να αποτελέσει ένα φορέα το οποίο οι διάφορες επεξεργασίες και μελέτες θα αποτελούν προϊόντα αγοροπολισίας, δηλαδή επιχειρηματικής δράσης. Στη βάση λοιπόν αυτών, βέβαια για τα υπόλοιπα άρθρα της άλλης ρυθμίσης αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας, θα έχουμε τη δυνατότητα στις επόμενες επιτροπές και στην Ολομέλεια να τοποθετηθούμε. Θέλω να κλείσω με τούτο, με αφορμή την παρέμβαση του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με βάση το ότι ολοκληρώνεται η θητεία αυτής της κοινοβουλευτικής, ολοκληρώνεται η κοινοβουλευτική θητεία πλέον, κοντεύουμε προς τις εκλογές, και σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της υγείας,
Στην πράξη, αυτό που επιβεβαιώθηκε και με την παρούσα κυβέρνηση είναι η επιδείνωση των όρων παροχής των αναγκών του λαού μας, των ασθενών, σε υπηρεσίες υγείας. Ενισχυόμενος παράλληλα και ο εξαναγκασμός τους να απευθύνονται στους επιχειρηματίες υγείας, πουλώντας πολλά επιπλέον ποσά από την τσέπη τους, βάζοντας δηλαδή βαθιά το χέρι στην τσέπη για να βρούνε υπηρεσίες υγείας. Γιατί και αυτό που αποδείχθηκε και από τα 3 χρόνια από της πανδημίας είναι ότι οι δημόσιες μονάδες υγείας συνολικά δεν ήταν στη θέση να αντιμετωπίσουν τις τακτικές ανάγκες πριν την πανδημία, τις τακτικές ανάγκες λοιπόν του πληθυσμού και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια της. Αλλά και το επόμενο διάστημα μετά την πανδημία ή την τρέχουσα περίοδο που διανύουμε και πολύ δεν περισσότερο την επόμενη περίοδο με όποια κυβέρνηση θα αναλάβει μετά τις εκλογές, η οποία θα συνεχίσει την ίδια λαϊκή πολιτική της συμπεριβαλλοντοποίησης και της επιχειρηματικής ενίσχυσης, της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία. Έτσι λοιπόν το γεγονός ότι διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, αλλά και την περίοδο αυτή που διανύσαμε της πανδημίας, οι δημόσιες υποδομές, η στελέχωσή τους, ο εξοπλισμό τους, ο εξοπλισμός τους, παραμένει πολύ πίσω από τις λαϊκές ανάγκες που συνεχώς διωγγώνονται, συσσωρεύονται, πιέζουν, δείχνουν και είναι απόδειξη, αν θέλετε, των επικίνδυνων ορίων για τη λαϊκή υγεία που απαιτεί αυτή η ανάπτυξη για την οποία επαγγέλλεται και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα με τη διαχείριση ή με τις διαχειριστικές πολιτικές και προτάσεις που καταθέτουν. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτή λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, είναι η αιτία στην οποία ταυτίζονται όλα τα κόμματα, τα αστικά, είτε από τη μεριά της συμπολίτευσης, είτε από την αντιπολίτευση. Όπου η λαϊκή υγεία περιορίζει τα βασικά πακέτα. Οι όροι δουλειάς των υγειονομικών επιδεινώνονται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η ιδιωτική επιχειρηματική δράση. Ενισχύεται η επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και την παρεμβατοποίηση των εργασιών τους. Θα κλείσουμε εδώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ανοχή. Επιφυλασσόμαστε επί της αρχής και θα τοποθετηθούμε βέβαια και ως την Ολομέλεια για τα υπόλοιπα.